Μετά το Καστελό Ριζολίνα, τώρα το βλέμμα της κοινής γνώμης εδώ στην Τουρκία στρέφεται στα νησιά του Ανατολικού Αιγαίου και πάλι, με τη νέα λοιπόν αντινάφτεξη που εξέδωσε η Άγκυρα για τυχείο, επικρίνοντας ουσιαστικά τη στρατικοποίηση των ελληνικών νησιών και θέτοντας εκ νέου θέμα Λοζάνης. Έτσι λοιπόν είναι σαφές ότι επιχειρείται λύνει ένας αντιπερισπασμός, θα λέγαμε, όπως τουλάχιστον καταγγέλει και η αντιπολίτευση εδώ στην Τουρκία, προκειμένου να αντισταθμίσει η Άγκυρα το αίσθημα της υποχώρησης που δημιουργήθηκε με την απόσυρση του Ορούτς Ρέις. Μία νέα επίδειξη δύναμης λοιπόν, όπως λέει και ο αρχηγός της αξιωματικής αντιπολίτευσης, και μία αδυναμία, μία προσπάθεια να κρύψει η Άγκυρα την αδυναμία της να ασκήσει διπλωματία, όπως λέει αντίστοιχα ο Αχμέντ Νταβούτογλου, ο πρώην υπουργός εξωτερικών της χώρας και πολιτικός αντίπαλος τώρα του Ερντογάν. Σήμερα λοιπόν, σύσσωμος ο τύπος εδώ στην Τουρκία, έχει στρέψει το ενδιαφέρον στοιχείο. Πρώτα η Γενή Σαφάκ συνεχίζει να επιμένει ότι το Ορούτς Ρέις θα ξαναβγεί σύντομα στην Ανατολική Μεσόγειο για να δείξει ότι η Τουρκία δεν έχει φύγει, είναι παρούσα, και έπειτα ακολουθεί ο υπόλοιπος τύπος που δίνει πολύ μεγάλη σημασία σε αυτήν την αντινάφτεξη που εξέδωσε η Τουρκία στοιχείο. Γιατί εξηγεί ότι η κίνηση αυτή αποτελεί ένα καινούριο χαρτί που βγάζει τώρα η Άγκυρα απέναντι στην Αθήνα. Τα τουρκικά ΜΜΕ εδώ φτάνουν μέχρι και σε καταγραφή λίνα των στρατιωτικών δυνάμεων που διατηρεί η Αθήνα, η Ελλάδα στα νησιά του Ανατολικού Αιγαίου, γιατί σύμφωνα με όσα τουλάχιστον προαναγγέλλονται πάντα μέσω του τύπου από την Άγκυρα, υπάρχει η σκέψη ακόμη και για νότα από το τουρκικό Υπουργείο Εξωτερικών προς την Αθήνα και έπειτα διάβημα στον ΟΗΕ για το θέμα των νησιών και το θέμα της Λοζάνης, Λίνα.